Λοιπόν, εδώ είμαστε κύριες και κύριοι σε ένα ακόμη μέρος της εκπομπής μας και για σήμερα. Εκπομπή Αναλυτή, σήμερα Τετάρτη, 24 του Γενάρη 2024. Και ήθιστε στα τελευταία μέρη της εκπομπής να συζητάμε έτσι λίγο ευρύτερα και πιο χαλαρά για κάποια θέματα. Και θέλω έτσι λοιπόν να καλησπερίσω και ένα νέο παιδί, ένα νέο παλικάρι, ένα καλλιτέχνη ωστόσο, τον Απόστολο Λάμδα, ο οποίος θα είναι εδώ στην εκπομπή μας. Το βλέπουμε κιόλας. Καλησπέρα, Απόστολε, μου επιτρέπεις και τον ενικό, έτσι. Εννοείται, καλησπέρα σε τέλεια. Τέλεια, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Απόστολος ή αλλιώς από Λάμδας, να πούμε ότι είναι ένας ανερχόμενος. Για πες το μου ξανά. Λαμδάς. Ωραία, τέλεια. Για να το διορθώσουμε και αυτό. Ωραία, τέλεια. Ο Απο Λαμδάς, ο οποίος είναι ένας ανεχόμενος καλλιτέχνης της ραπ και τραπ μουσικής, ο οποίος βέβαια γεννήθηκε στην Καβάλα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ξάνθη. Θα μας πει τώρα λίγο έτσι κάποιο ένα σύντομο βιογραφικό και θα σε περάσω βέβαια και σε ερωτήσεις σου. Για πες μας λίγο, Απόστολε, πες μας λίγο κάποια πράγματα για σένα. Όταν είχα τελειώσει το σχολείο, είχα περάσει σε μια σχολή στη Μυτιλίνη. Πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία λέγεται σχολή. Είχα πάει ένα χρόνο εκεί πέρα, δεν μου πολύ είχε αρέσει και είδα ότι μπορούσα να το συνεχίσω εξ αποστάσεως τη σχολή και τη συνέχισα τέλος πάντων, ενώ ήμουν στην Ξάνθη και δούλευα εκεί πέρα. Μετά από κάποιο καιρό, ενώ τελείωνα τη σχολή και μετά το. Βασικά, όχι, πριν τον κορονοϊό είχα πάει στην Αθήνα, δούλεψα εκεί. Ενώ ταυτόχρονα κυνηγούσα το όνειρο με τη μουσική. Το όνειρό σου, ναι. Το οποίο ξεκίνησε από πότε, Απόστολε? Πότε ξεκίνησε αυτό το όνειρο σου? Είχα ξεκινήσει να παίζω πιάνο το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί έτσι άρχισα να γράφω ραπ και τέτοια στιχάκι και τα λοιπά. Συγγνώμη, από το πιάνο είπες, μετά πέρασε στην ραπ μουσική, στα στιχάκια δηλαδή, έτσι, ναι, πιάνο. Επειδή άκουγα, άκουγα και μικρός και του εξωτερικού ραπ και ελληνική λίγο. Και από εκεί είχα την επιρροή αυτή και ξεκίνησα να γράφω. Και τέλος πάντων, θυμάμαι είχα εξεταστική. Ήταν Ιούνιο 2020, ήταν αρχές. Και ήταν να πάω στη Μυτιλίνη για να δώσω εξεταστική. Και έκανε στάση το αεροπλάνο στην Αθήνα. Και μετά πήγε στη Μυτιλίνη και είχα δει από πάνω την Αθήνα τέλος πάντων και κάτι με είχε ξυπνήσει εκείνη τη μέρα. Εκεί δηλαδή έτσι ξεκίνησε. Μπράβο, έτσι ξεκίνησε και αυτή η εμπειρία σου. Η οποία, όπως λες, Απόστολε, τώρα από το 2019 που ξεκίνησε να γράφεις τα πρώτα σου στιχάκια μέχρι και σήμερα, έτσι είσαι και νέος στην ηλικία, έχεις ήδη προχωρήσει σε κάποιες μεγάλες επιτυχίες, κάποια τραγούδια, έτσι, τα οποία είναι ραπ και τραπ, συνδυάζουν αυτά και θέλω να μου πεις τις διαφορές έτσι, λίγο πάνω από το κομμάτι αυτό, γιατί και ο κόσμος μπερδεύεται. Θα μπορούσα να το πούμε τραπ, ραπ, αλλά ο ρυθμός ουσιαστικά είναι ρεγκετόν, λέγεται ο ρυθμός. Είναι από τη Λατινική Αμερική. Και έχουν αυτό το στυλ του κλαμπ, δηλαδή είναι πιο πολύ για να μπουν στα κλαμπ αυτά τα τραγούδια και έχουν μέσα και στυλ ραπ τραγουδιστό και τα ρεφρέν είναι πιο pop, ας το πούμε. Μπράβο. Αυτό τώρα, γιατί για παράδειγμα λέμε τώρα ότι υπάρχει πλέον ένα νέο είδος, η τραπ μουσική, η οποία ακούνε πάρα πολλοί οι νέοι, κατά κύριο λόγο. Αυτό τώρα, επειδή έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ νομίζω αυτή η έννοια της τραπ μουσικής και λόγω και των στίχων που υπάρχουν σε αυτά τα τραγούδια, Απόστολε, και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Εσύ δηλαδή υιοθετείς όλες αυτές τις απόψεις οι οποίες υπάρχουν για το κομμάτι της τραπ μουσικής? Συγκεκριμένα τι εννοείς? Κυρίως από κάποιες απόψεις οι οποίες είναι λίγο τραβάνε λίγο κάποιες έννοιες. Να σου το πω έτσι, και δεν είναι τόσο στο όριο του παρεξηγήσιμου για κάποια τραγούδια. Δεν λέω για τα δικά σου, μιλάμε γενικά για την τραπ μουσική τώρα, έτσι. Τα δικά σου, επειδή άκουσα ένα κομμάτι, για παράδειγμα, το Spy, το οποίο είπες, το οποίο έχει και πάει πάρα πολύ καλά, πάνω από 38.000 προβολές μέχρι στιγμής. Δεν αγγίζεις τόσο πολύ αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχουν γενικότερα παρεξηγήσεις όσον αφορά την τραπ μουσική, που στη ραπ, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το παλιό ραπ, παλιά ραπ μουσική, δεν υπάρχει τόσο πολύ.
Ναι. Φαντάζομαι εννοείς κάποια τραγούδια που ίσως ας πούμε είναι πολύ πρόστιχα, να το πω. Ναι, κάπως έτσι να το θέσουμε, ναι. Εντάξει, που το τραβάνε πάρα πολύ στους στίχους λίγο και λένε λίγο ακραία πράγματα. Υπάρχουν τέτοια τραγούδια. Εντάξει, τώρα άμα κάποιος θέλει να εκφραστεί έτσι, δεν μπορώ να το πω μην εκφράζει έτσι. Ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Τώρα, εγώ, εντάξει, εμένα δεν μου βγαίνει κάτι τέτοιο στα τραγούδια. Τώρα, ναι, μένεις... το ένα τραγούδι που έπρεπε να είναι πιο ερωτικό, το άλλο ήταν έτσι λίγο πιο χαβαλετζίδικο. Μπράβο. Η φαντασία ήταν κάπως ερωτικό. Αυτό. Άρα και μένεις σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, Απόστολε, δεν επεκτείνεσαι και περαιτέρω σε αυτό, αλλά έχεις σημειώσει μεγάλη επιτυχία και στα τραγούδια αυτά τα οποία έχεις κάνει και υπάρχει και συνέχεια, έτσι. Υπάρχει μια δισκογραφική από ό,τι μαθαίνουμε. Όχι, εγώ δεν έχω δεν είμαι σε κάποια δισκογραφία αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα δεν ξέρω άμα υπάρχει κάποια πρόταση στο μέλλον από κάποια δισκογραφική. Θα ενδιαφερθώ να το συζητήσω. Είναι μόνος σου αυτό. Μόνος σου κάνεις ό,τι κάνεις δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά η διαδικασία για να βγει ένα τραγούδι είναι να γίνει η παραγωγή, η σύνθεση, οι συγχορδίες, όλα αυτά που θα παιχτούν στο τραγούδι και γενικά το structure, δηλαδή το πώς ξεκινάει η intro, κουπλέ, ρεφρέν και τα λοιπά. Μπράβο. Η στίχη και μετά να γίνει ηχογράφηση και να γίνει και η επεξεργασία στο τέλος, mix master και τα λοιπά. Εγώ αυτό που κάνω είναι, κάνω την παραγωγή η οποία είναι να έχω ένα ηλεκτρικό πιάνο και το συνδέω στο λάπτοπ και μέσω αυτού μετατρέπω με τον ήχο του πιάνου σε οποιοδήποτε ήχο θέλω. Μπράβο, σε μουσική, σε ρυθμό δηλαδή. Ναι. Και μετά περνάς από πάνω τους στίχους, τα λόγια τα οποία λες εσύ. Ράπι, τραπ, αναγκώς τραγούδι, το ρέγκετον όπως είπες εσύ, ο ρυθμός δηλαδή, ο οποίος θα έχει αυτό το τραγούδι. Βέβαια, πιστεύεις ότι θα υπάρχει και συνέχεια, έτσι, δεν θα μείνεις αυτά τα τραγούδια, θα συνεχίσεις έτσι, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι. Εννοείται, για τον λόγο το ότι ασχολούμαι με πολλά κομμάτια της διαδικασίας αυτής στη μουσική για να βγει ένα τραγούδι. Μπορώ να συνεργαστώ και με άλλους καλλιτέχνες και να, π.χ. να είμαι ο παραγωγός στο τραγούδι κάποιου άλλου. Να γράψω στίχο για κάποιον άλλον. Δεν περιορίζομαι σε αυτό το κομμάτι. Έχει και απήχηση όλο αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι όντως κυρίως οι νέοι, έτσι. Ναι. Το κομμάτι της τραπ. Είναι trend αυτό. Μπράβο, αυτό όπως το λες, είναι στη μόδα. Να το πούμε και έτσι. Προσωπικά, ναι, ακριβώς. Και εγώ προσωπικά άκουγα τέτοια μουσική και γι' αυτόν τον λόγο μ' αρέσει και γράφω τέτοια μουσική. Επειδή κράτησα όμως αυτό το οποίο είπες, Απόστολε, επειδή εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά παρεξηγημένη στο κομμάτι ακόμη και της απέχθειας που υπάρχει για κάποια τραγούδια, για το κομμάτι του πρόστιχου που είπες, κάποιος μπορεί να εκφράζεται μέσα από αυτό. Βέβαια, είναι αρκετά τραβηγμένα κάποια εξ αυτών, διότι και ίσως φταίνε και δεν ξέρω τώρα το τι γίνεται από εδώ και πέρα στο κομμάτι της τραπ μουσικής, αλλά φυσικά εσύ γνωρίζεις καλύτερα. Είναι όμως ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Εντάξει, κάποιος επιθυμεί να εκφράζεται, να μην εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο ίσως. Το τι θα λέει δηλαδή. Είναι νομίζω μεγάλη συζήτηση αυτή, έτσι, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Μεγάλη. Τώρα, ναι, αυτή η συζήτηση της λογοκρισίας και αυτά είναι μεγάλη συζήτηση. Μπράβο, ναι. Τώρα, εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε, τουλάχιστον εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, να βγάλουμε νόμους στο ότι δεν επιτρέπεται να πεις αυτό, τέλος πάντων. Δεν είναι τέχνη, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας κάνει κάποιες πράξεις και υπάρχει και αντίτυπο. Πώς ναι. Αυτό, γιατί να μην περνάει από τα τραγούδια στην πραγματικότητα. Δηλαδή να μένει μόνο στο τραγούδι, αν και εφόσον. Γιατί μετά αρχίζει και γίνεται περίπλοκη κατάσταση σε κάποια τραγούδια, λέμε τώρα, έτσι, Απόστολε. Λοιπόν, πάντως, εσύ συνέχισε αυτό που κάνεις. Υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, έτσι, ένα μεγάλο ταλέντο, μια μεγάλη εμπειρία την οποία θα αποκτήσεις σιγά-σιγά μέσα από τα τραγούδια αυτά τα οποία συνθέτεις. Να αναζητήσετε φυσικά τον Απόστολο όποιος επιθυμεί μέσα και από το YouTube και το Spotify. Από Λαμδάς, θα βρείτε εκεί πέρα όλα ό,τι link έχετε να ακούσετε τα τραγούδια. Γιατί όχι, να περάσετε να ακούσετε κι εσείς φυσικά και το Φαντασία το οποίο είπες, Απόστολε, αλλά και το Spy. Ναι, που βγήκε πριν λίγο καιρό, ναι. Μπράβο. Και καλή συνέχεια να σου πούμε σε οτιδήποτε και αν επιδιώξεις να κάνεις.
Και για το τέλος, επειδή δεν το σχολιάσαμε, η διαφορά λίγο της rap με της trap μουσικής, ποια είναι? Τώρα η trap είναι λίγο πιο τραγουδιστή. Έχει μελωδίες γενικά στα ρεφρέν, π.χ. Και στο κουμπλέ, αλλά τώρα διαφορά είναι λίγο, έχει πιο ηλεκτρονικό στοιχείο μέσα. Η rap, τώρα άμα εννοείς την rap, την boom bap, την παλιά την rap, ναι, έχει αρκετά μεγάλη διαφορά με αυτή, γιατί συνήθως και το περιεχόμενο των στίχων των τραγουδιών ήταν πιο πολύ, και ακόμα είναι πιο πολιτικό, πνευματικό κτλ. Όντως. Η strap είναι λίγο πιο... Φεύγει από αυτό το... Χαβαλέ. Μπράβο, φεύγει από αυτό. Πηγαίνει προς τα εκεί δηλαδή. Για μένα αναλόγως ο καθένας τι θέλει να ακούσει τη στιγμή που είναι, ζωή του εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Τι θέλει να ακούσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί για μένα πρέπει να υπάρχουν όλων των ειδών τα τραγούδια. Είναι κάτι τελείως καινούριο. Πάντως, έτσι, το οποίο υπάρχει κάποιο εδώ και κάποια χρόνια καινούριο, έτσι, αυτό λέμε για το κομμάτι της τραπ. Μουσική στην τραπ ή θα την αγαπήσεις ή θα την μισήσεις, νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, προσωπική μου άποψη. Εντάξει, κάπως έτσι πηγαίνει. Λοιπόν, Απόστολε, να σου ευχηθώ ολόψυχα καλή συνέχεια. Συνέχισε αυτό που κάνεις. Φαίνεται ότι αγαπάς αυτό που κάνεις. Άλλωστε, το κάνεις εδώ και πόσα χρόνια. Και τα στιχάκια τα οποία γράφεις και τα τραγούδια τα οποία συνθέτεις. Και όπως είπες, με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο, με το ηλεκτρικό πιάνο, με το λάπτοπ και με τους στίχους που βάζεις από πάνω. Καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Οποιοδήποτε φυσικά επιθυμεί και από κομμάτι της δισκογραφικής, κυνήγησε και το όνειρό σου, όπως είπαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θα υπάρχει, θα βρεθεί κάποιος, εννοείται, για την συνέχεια και την καριέρα σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.